Συγκλονίζει, Ρούλα μου, ο πρώην βουλευτής, ο κύριος Στάθης Κουτμερίδης, ο οποίος έχασε την έγκυο κόρη του από κορονοϊό, την ανεμβολίαστη κόρη του, την εκπεπιθήσεως ανεμβολίαστη κόρη του, και συγκλονίζει με τη δήλωση ότι ας γίνει η κόρη μου θυσία και η θυσία της παράδειγμα για να εμβολιαστεί ο κόσμος. Και κυρίως οι έγκυες. Ναι, ναι. Να πούμε ότι η 38χρονη Παρθένα Κουτμερίδου έχασε τη ζωή της, ήταν στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης. Η ίδια λοιπόν δεν ήθελε να εμβολιαστεί, καθώς θεωρούσε ότι θα βλάψει το παιδί, θα βλάψει το έμβριο το εμβόλιο. Γι' αυτό το λόγο καθυστερούσε τον εμβολιασμό της. Ήταν κάτι που, όπως ακούσαμε και το γυναικολόγο της να λέει, την προέτεψε ο άντρας της, ο οποίος ήταν αντιεμβολιαστής, να μην κάνει. Ήταν επιθύσεως οικογενειακός, ναι, αντιεμβολιαστές. Η ίδια ήθελε να το κάνει, αλλά ακούγοντας τον άντρα της, δεν το έκανε ποτέ, παρόλο που ο γιατρός έλεγε να το κάνει. Λίγες μέρες λοιπόν μετά το θάνατό της, βγαίνει ο πατέρας της, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και λέει ότι ας γίνει παράδειγμα η θυσία της κόρης μου, έτσι ώστε να πάνε να εμβολιαστούν όλες οι έγκυες. Για να δούμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Στάθης Κουτμερίδης. Θέλω να εξηγήσω στους τηλεθεατές μας ότι είχα την υποχρέωση σήμερα να βγω να μιλήσω, γιατί καταρχάς ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου πρωτίστως σε εσάς, γιατί το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε δεδομένο. Μέσα από τη δύναμη που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατορθώσατε και συγκινήσατε έναν λαό. Μια ολόκληρη χώρα έτρεξε να δώσει αίμα, όταν εμείς χρειαζόμασταν απλά και μόνο 20 φιάλες. Ήταν πολύ εύστοχο αυτό που είπε ο γιος μου στον επικίδιο, ότι αδερφούλα μου, αν χρειαζόσουν για την υπόλοιπη ζωή σου κάθε μέρα από 20 και περισσότερες φιάλες αίμα, θα τις είχες. Ήταν τέτοια η ανταπόκριση του κόσμου που πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω. Άγνωστοι, φίλοι, συγγενείς, ξένοι. Είναι εντυπωσιακό, κύριε Βαγγελάτο, να σταθούμε και στις θετικές πλευρές της κοινωνίας. Γιατί η κοινωνία μας δεν είναι μόνο άκαρδη, άπονη. Έχει και μεγάλες ευαισθησίες και είναι σημαντικό να τις αναδεικνύουμε και αυτές. Επίσης, δώστε μου λίγο μόνο χρόνο να ευχαριστήσω το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όλες αυτές τις μέρες που η κόρη μου ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, τον διοικητή, τον κύριο Νίκο Αντωνάκη, τη διευθύντρια της ΜΕΘ, την κυρία Λίνα Μουλούδη, η οποία πραγματικά έδωσε την ψυχή της, αλλά και τη διευθύντρια στα Νεογνά, την κυρία Έφη Αναστασιάδου. Κύριε Βαγγελάτο, είναι τεράστιο το έργο τους. Εγώ το ένιωσα πρώτη φορά. Ίσως αν δεν ζούσα αυτήν την δοκιμασία, να μην ήμουν τόσο ευγνώμων σε αυτούς τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, θέλω να ξέρετε ότι ο λόγος που βγήκα μέσα από μια πολύ συναισθηματική δυσκολία είναι να σταθώ στο κυρίαρχο μήνυμα που εκπέμπει αυτή η τραγωδία μας. Το κυρίαρχο μήνυμα, κύριε Ευαγγελάτο, δεν είναι ποιος και τι και πα. Τα αφήνουμε όλα πίσω. Το κυρίαρχο μήνυμα είναι ότι η Πάτη ας αποτελέσει ένα φωτεινό παράδειγμα μέσα από τον τραγικό της θάνατο σε όλες αυτές τις γυναίκες, στα κορίτσια της εγκυμονούσες, ότι πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν. Εγώ και ο γιος μου είναι ένας ξεχωριστός επιστήμονας που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης για θέματα ανισότητας, και έχει βάλει ως κυρίαρχο στόχο στη ζωή του να αναδείξει αυτό το γεγονός πολλές φορές της ασύμμετρης πληροφόρησης ή αν θέλετε της άνισης πληροφόρησης που υπάρχει σε όλες τις χώρες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Δηλαδή πρέπει να ομολογήσουμε ότι στην αρχή δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη επιστημονική άποψη ότι οι εγκυμονούσες πρέπει να εμβολιαστούν. Υπήρχε πολλές φορές μια αμφίσιμη θέση από την επιστημονική κοινότητα. Εκ των υστέρων είναι αλήθεια, και σήμερα βέβαια πολύ περισσότερο, ότι θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να εμβολιαστούν οι εγκυμονούσες. Αυτός είναι ο κυρίαρχος στόχος σήμερα και για μένα και για τον γιο μου τον Θοδωρή. Συγκλονίζουν λοιπόν τα λόγια του πατέρα. Ας αποτελέσει λοιπόν η θυσία της κόρης του, λέει, παράδειγμα να εμβολιαστούν όλες οι έγκυες. Και να πούμε και όχι μόνο, γιατί βλέπουμε ότι η κακή πληροφόρηση και η κακή επιρροή που ασκούν κάποιες ομάδες ανθρώπων είναι άκρως επικίνδυνες και εγκληματικές. Έτσι είναι ακριβώς.
Δυστυχώς έτσι είναι ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν την υγεία μας δεν την αφήνουμε στα χέρια κανενός. Ο καθένας στον τομέα του, το λέω και το ξαναλέω. Οι πνευματικοί να καλλιεργούν τον πνευματικό μας κόσμο. Οι γιατροί να φροντίζουν την υγεία μας.